Μαρία Πατσά ήταν ένα όμορφο μοντέλο και ανερχόμενη ηθοποιός που δυστυχώς έφυγε νωρίς. Η Μαρία έσβησε στις 16 Οκτωβρίου 2012 σε ηλικία μόλις 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της αλλά και τους φίλους και συνεργάτες της. Η Μαρία πάλευε πολύ καιρό με τον καρκίνο και τα τελευταία χρόνια είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών για να μπορέσει να νικήσει τη λευκαιμία. Τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, αλλά αργότερα η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Τελικά δεν τα κατάφερε. Η Μαρία είχε ασχοληθεί με το modeling αλλά και με την υποκριτική, έχοντας ένα μικρό ρόλο στο σύριαλ Πολυκατοικία αλλά και στο σύριαλ για την Άννα. Βέβαια, όσοι είναι fans των reality και των extreme sports θα την θυμούνται και από το reality του Antenna Mission. Μάλιστα, στις αρχές του 2011 είχε σχέση με τον Αντώνη Σρόιτερ. Οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας και ενώ αρχικά δεν ήθελαν να δώσουν κανένα δικαίωμα, σύντομα αυτό σταμάτησε να τους απασχολεί και έκαναν κοινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Επίσης, είχε αναλάβει και την παρουσίαση διαδικτυακής εκπομπής, ακολουθώντας το όνειρό της. Η είδηση του θανάτου της στις 16 Οκτωβρίου 2012 σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της, ενώ όλοι μιλούσαν για το χαμογελαστό κορίτσι. Το μόνο που ήθελε ήταν να ζήσει. Ο ηθοποιός Χρήστος Μακρύς έφυγε από τη ζωή στις 4 Νοεμβρίου 2010 και σε ηλικία 46 ετών. Χρόνια πριν πεθάνει, είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, καθώς ήταν υπέρβαρος. Αυτό του είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας. Ο ηθοποιός λοιπόν αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα παχυσαρκίας, αλλά δεν έγιναν γνωστοί οι ακριβείς λόγοι του θανάτου του. Η οικογένεια του άτυχου ηθοποιού δεν επιθυμούσε να δοθούν στη δημοσιότητα τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Είχε γίνει γνωστός από τις εκπομπές του Γιώργου Μητσικώστα στο κανάλι Alter. Επίσης, πήρε μέρος και σε δύο άλλα σίριαλ. Στη συνέχεια, βίωσε μια επαγγελματική απογοήτευση με αποτέλεσμα να βρει τη μόνη του διέξοδο στο φαγητό. Ο ηθοποιός ζύγιζε πάνω από 200 κιλά με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα να κινηθεί. Ο ίδιος, σε μια συγκλονιστική εξομολόγησή του στην Τατιάνα Στεφανίδου, είχε πει ότι η άσχημη ψυχολογική του κατάσταση, γιατί δεν έβρισκε δουλειά, τον έκανε να πάρει πολλά κιλά, τα οποία τον καθήλωσαν στην αναπηρική πολυθρόνα. Στην εκπομπή, η Τατιάνα με τη βοήθεια των ειδικών προσπάθησε να βοηθήσει τον Χρήστο τόσο να αδυνατήσει όσο και να ενισχύσει την ψυχολογία του. Σοκ είχε προκαλέσει ο αποτρόπαιος θάνατος του ηθοποιού Σοφοκλή Κοστούλα στο Λονδίνο στις 29 Οκτωβρίου 2012, τον οποίο παρέσυρε νταλίκα που βγήκε από το δρόμο και έπεσε επάνω του. Ο 31χρονος ηθοποιός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στο Λονδίνο όταν ένας οδηγός νταλίκας μπήκε στον ποδηλατόδρομο όπου βρισκόταν ο Σοφοκλής, τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε. Επί μία ολόκληρη εβδομάδα, οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το Σοφοκλή που πάλευε με νύχια και με δόντια να επιβιώσει. Οι γιατροί τελικά αποφάσισαν να αποσυνδέσουν τον Έλληνα ηθοποιό από τα μηχανήματα υποστήριξης, καθώς ο εγκέφαλός του γέμισε υγρό. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 7 Νοεμβρίου 2012. Ο θάνατός του σκόρπισε στεναχώρια στην μητέρα του και στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Άρτα. Πολλοί θα τον θυμούνται από την συμμετοχή του στο σύριαλ του Μέγα «Ποιος μας πιάνει», αλλά και από τις συμμετοχές του σε άλλα σύριαλ του Αντένα.